Λοιπόν, πάμε Ρέθυμνο, πρώτη-τελευταία σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Μαυράκη να μιλήσουμε για το Δημοτικό Οδείο Ρεθύμνου. Ο κύριος Μαυράκης είναι αρχιμουσικός Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης, διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνου και προϊστάμενος μουσικών συνόλων στο Δήμο Ρεθύμνης. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, τόσο εσάς όσο και οι θέατες σας. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Να μιλήσουμε για το Δημοτικό Οδείο Ρεθύμνης. Πώς, θα μου επιτρέψετε να κατεβάσω τη μάσκα, γιατί λόγω ότι έχουμε τα μέτρα της πανδημίας ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, αλλά δυστυχώς δεν θα με ακούνε καλά οι θεατές σας, οπότε θα με συγχωρέσετε που δεν παθαω τη διαφορά τη μάσκα. Εννοείται. Λοιπόν, πώς βιώσατε εκεί στο Δημοτικό Οδείο Ρεθύμνης την πανδημία, τα περιοριστικά μέτρα, την καραντίνα? Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δυστυχώς, όπως όλος ο κόσμος, με προβλήματα τόσο κοινωνικά, τόσο ψυχολογικά. Αλλά δόξα τω Θεώ, μετά την πανδημία έχετε η επιλογή των μαθητών μας, των σπουδαστών ουσιαστικά. Αυτοί μας απέτησαν συσταγωγικά να δημιουργηθεί αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση που κάνουμε προς τιμή τους. Και οι πρωταγωνιστές, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι οι μαθητές μας και οι σπουδαστές. Βέβαια. Φυσικά, αν δείτε λίγο το χώρο εδώ, ήδη έχουν τοποθετηθεί οι μαθητές μας για να κάνουμε την τελευταία πρόβα με πλήθος κόσμου. Φυσικά, δεν ξέρω αν βλέπετε το πλατό. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να γυρίσω την κάμερα. Εννοείται, το βλέπουμε. Το βλέπετε. Οπότε είναι η ώρα της πρόβας. Όχι, η ώρα της αναμονής θα έλεγα, γιατί είναι μένω 8.30 ώρα ξεκινάμε. Ναι. Αλλά έχουμε επίσης τους μαθητές μας να είναι από τις 8 και 10 εδώ. Ήδη έχουν έρθει το 78%. Φέτος, κύριε Παναγιώτοπουλε, στο Δημοτικό 2 υπό την καθοδήγησή μου, ως διευθυντής φυσικά, καλλιτεχνικός διευθυντής, επιδίωξα μία νέα πορεία στη μουσική εκπαίδευση της πόλης μας. Συνειδηπόρημο, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ένα επιτελείο από καταξιωμένους καθηγητές κατά μουσικής, αλλά και καλλιτέχνες ως μουσικοί ερμηνευτές από όλη την Κρήτη. Έχουμε καθηγητές από τα Χανιά, από το γειτονικό και πολλών φίλων μας, συναδέλφων και γνωστό σας από το Ηράκλειο. Και φυσικά το μέλημά μας είναι να προσφέρουμε με ποιοτικό τρόπο. Συγγνώμη, γιατί έχω και τους μαθητές που μου κάνουν νόημα και δεν έχουν καταλάβει ότι είμαι στο TV και ζητάω συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θέλουμε να προσφέρουμε πραγματικά με ποιοτικό τρόπο τη σωστή μετάδοση της μουσικής γνώσης για την άρτια φυσικά εκπαίδευση του εκάστοτε μουσικού οργάνου που έχει επιλέξει ο μαθητής που είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτικό Οδείο. Και φυσικά ο σπουδαστής. Αναλαμβάνουμε, θα πρέπει να πω, να ενθυσίσουμε την αγάπη, θα έλεγα, για την τέχνη των ήχων, κύριε Παναγιώτοπουλε, τη θέληση να την υπηρετήσει ο εκάστοτε μαθητής και σπουδαστής μας, με χαρά, επιμονή και τέλος να το βοηθήσουμε να κατακτήσει το τόσο απλό για εμάς και για τους μαθητές μας, αλλά τόσο μεγάλο για την κοινή λογική, δηλαδή να ασχοληθεί και να παίζει μουσική. Όραμά μας, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιέργεια των νέων ανθρώπων και η δυναμική συμμετοχή τους στα μουσικά τεκτενόμενα της πόλης μας. Και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι είμαι υπερήφανος και ικανοποιημένος παράλληλα και ευχαριστώ τους συμπολίτες μας για τον τρόπο που εγκάλιασαν φέτος αυτή τη μουσική κυψέλη. Εμπνεόμαστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και προχωράμε παρακάτω με γνώμονα την προσφορά, τη σωστή εκπαίδευση για τον πολιτισμό και την πολιτιστική ανάπτυξη. Από την εμπειρία σας, πόσο βοηθάει η μουσική, η όμορφη ήχη, οι μελωδίες έναν άνθρωπο από το να βγει από μια δύσκολη κατάσταση? Σημαντικό αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, ειδικά για τις ηλικίες που απευθυνόμαστε εμείς, 8, 10, 12, 15, ναι, 17, ήταν πολύ σημαντική η ενασχόλησή τους με τη μουσική, διότι ήταν μια θετική διέξοδο, θα έλεγα, μια πραγματικά αυτό που λέμε καλλιτεχνική δραστηριότητα μέσα στο χώρο του σπιτιού. Και όπως σας είχα πει και σε μια προηγούμενη επικοινωνία μας, αυτό το χάρηκαν πολύ περισσότερο και οι γονείς από τους μαθητές μας, ακόμα και ο παππούς, η γιαγιά και γιατί όχι και ο γείτονας της πολυκατοικίας. Να ξέρετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι η συγκεκριμένη συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε λίγα λεπτά με τις καλύτερες συνθήκες για τους μαθητές και σπουδαστές μας, αλλά και για τους συμπολίτες μας που θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη συναυλία. Φυσικά με γνώμονα τα συγκεκριμένα πάντα μέτρα προστασίας του COVID. Ακριβώς. Από τις 28 Μαΐου και ένθεν. Και μιλάμε τώρα για τους θεατές που πρέπει να είναι διαμορφωμένοι οι χώροι, μόνο καθιστή θεατές. Με τις αποστάσεις, με τα μέτρα, εννοείται. Κύριε Μαυράκη, καλή επιτυχία για σήμερα και καλή δύναμη για τη συνέχεια. Σας υπέρ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι.